Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε έκτακτο κοινωνικό μέρισμα σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες πως το σενάριο περί εφάπαξ μείωσης κάποιου φόρου δεν περπάτησε ποτέ. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τον αριθμό των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος σε περίπου 200.000 νοικοκυριά και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι κινήσεις θα γίνουν ακόμα πιο στοχευμένα σε σχέση με τη δεξαμενή των περίπου 250.000 δικαιούχων του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το μέρισμα των 800 περίπου ευρώ θα δοθεί σε τρεις κοινωνικές ομάδες. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι περίπου σχεδόν 200.000 νοικοκυριά των πιο αδύναμων Ελλήνων θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση που θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Η κατεύθυνση είναι εξαιρετικά στοχευμένη. Συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ποιοι είναι αυτοί? Τους πιο αδύναμους από τους μακροχρόνια άνεργους, τις πολύτεκνες οικογένειες και μια κατηγορία για την οποία νοιάζομαι ιδιαίτερα, τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα αμαία. Εκεί θα κατευθυνθεί το επιπλέον πλεόνασμα το οποίο μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος της εβδομάδος. Έτσι αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δικιά μας κοινωνική ευαισθησία.